6 στις 6 νίκες. Τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό έχει καταφέρει ο Μάγκες Καμπ. Να έχει 6 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. 4 στο πρωτάθλημα. Και να μένει κανονικά στο πάτο του ΠΑΟΚ, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Να πούμε μόνο για το σημερινό μάτς, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι τελικά είναι η πρώτη συμμετοχή του Φρανκ Σουέλα στο πρωτάθλημα, όχι στην κλασική του θέση ως στόπερ, αλλά ως δεξί μπακ. Ο Σουέλα εδώ και ένα χρόνο στην εθνική του ομάδα στην Αγγόλα παίζει σε αυτή τη θέση και την ξέρει, δεν είναι η πρώτη φορά που θα παίξει. Ολυμπιακός με τον Μιραλάς κάνει την πρώτη τρίπλα, έκανε και τη δεύτερη, έρχεται ο Μοντέστο, παράλληλη σέντρα, ο Ριέρα, πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και ο Ζουέλα στη φάση. Κρίνει λάθος όμως. Μπαίνει ο Ήβες σε θέση κρυφού σεντερφόρ, η σέντρα. Καλή είναι. Ο Φωτάκης, κεφαλιά, ο Πάρτο, εντυπωσιακή επέμβαση, είναι η στιγμή του ΠΑΟΚ στο 17. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Πάρτο. Φάση που ασφαλώς θα ξαναδούμε, κοιτάξτε. Βγήκε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκτός θέσης ο Πάρτο, έρχεται ο Φωτάκης, πιάνει και εκτελεί. Με πολύ φάλτσο, έχει βγει από την εστία του ο Κρέζιτς. Χάνει την μπάλα. Την μπάλα παράλληλα με την εστία. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε εδώ, υπάρχουν νεύρα. Με τον Παπαδόπουλο, ο Ζουέλα. Εδώ είναι η φάση εδώ από την εκτέλεση. Είναι η προηγούμενη φάση. Κοίταξε, ο Γέρα πήρε την κεφαλιά. Έχασε την μπάλα ο Κρέζιτς. Δυσκολεύτηκε. Ευνηδιάστηκε. Απλώνει όμως το χέρι για να σταματήσει το σουτ που γίνεται. Τα σουτάρια Μιραλάς, η μπάλα παράλληλα στην εστία. Δεν μπορεί εκεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με το να της πρόξει τα δίκτυα. Κοντραρίστηκε με τον Ζουέλα, ο οποίος αδικαιολόγητα θα λέγαμε ότι εκνευρίστηκε. Δεν ζήτησε κάτι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος. Πήρε ο Ριέρα, μπήκε στη φάση. Πάσανε για τον Μιραλάς, για να δούμε. Μιραλάς πλαζάρι. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 30. Έκτο γκολ για τον Μιραλάς στο πρωτάθλημα από το λάθος που έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ λίγο πριν την μεσαία γραμμή και δεν το άφησαν να εκμετάλλευτο οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βλέπετε τι γίνεται, οι πανηγυρισμοί. Ασφαλώς και θα ξαναδούμε τη φάση. Αυτό το passing game δεν ήταν και το πιο πετυχημένο. Ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να ρίξει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, όμως εδώ έγινε λάθος. Κοιτάξτε, εδώ είναι το λάθος. Λάθος πάσα. Έχει ο Ριέρα, μπαίνει πρώτος πάνω στην φάση. Η πάσα είναι καλή για τον Μιναλάς που δεν είναι offside. Θα πλασάρει τον Κρέσιτς. Έχουμε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Και ξανά κοιτάξτε από άλλη κάμερα η πάσα του Γιάννη Παπαδόπουλου με τη μία στον Μιναλάς. Αποδεικνύεται ότι είναι δεινός σκόρερ. Έτσι. Από μία ακόμα κάμερα τον γκολ του Ολυμπιακού. Και να πιστώσουμε και την πάσα στον. Ο Ήβιτς κράτησε την μπάλα, θα σουτάρει. Η μπάλα θα φύγει out. Καλή, καλή προσπάθεια από τον Σέρβο. Ναι. Ναι, ναι. Για να δούμε εδώ τον Καρσία που θα σουτάρει από μακριά. Δυνατό σουτ, πέφτει ο Κρέσιτς. Καλό ήταν. Διώχνει. Καλό σουτ, ναι. Ο Χολέμπας μακριά. Άψογη τεχνική από τον Βέλγο. Ο Ήβιτς θα πάρει φάουλ. Από τον Γιάννη Παπαδόπουλο έχουμε εκνευρισμό του Ήβιτς με τον Ντουντού, δεν χρειάζονται αυτά τα νεύρα. Είπαμε ότι πρωταγωνιστές αυτού του σημερινού θεάματος είναι 22 ποδοσφαιριστές και 22. Εδώ ξανά το δυνατό σουτ του Γκαρσία, θα πέσει ο Κρέσιτς στη γωνιά του. Σημάδεψε καλά ο Γκαρσία. Ο Πάρτος στη γωνιά του. Ναι, ναι, εντάξει. Εδώ ο Σαλπικίδης θα μπει με στην περιοχή, θέλει να πλασάρει. Εντυπωσιακό τάκλινγκ από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ενώ ο Σαλπικίδης τώρα σηκώθηκε, τον είδα στη γωνία του Δέχτσας. Ήβιτς και Βιερίνη απ' την απάνω. Για να δούμε ξανά τη φάση. Αλλά εδώ. Τελευταία στιγμή στην μπάλα. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Για να ξαναδούμε. Πραγματικά δύσκολη φάση. Απλώνει το πόδι του. Την ώρα που κερδίζει την μπάλα. Πάει να κάνει το σούτο ο Σαλπικίδης. Πάσα για τον Φετ Φατζίδη από τον Φουστέρ. Έρχεται ο Μοντέστο να βοηθήσει. Πρόλαβε ο Φετβατίδης. Ο Ήβιτς πολύ δυνατά. Φάουλ του Ήβιτς πάνω στον Ουρτάδο. Κάρτα. Και κάρτα στον Ήβιτς. Πρέπει να είναι έχει δεύτερη αν δεν κάνω λάθος. Φεύγει από τον αγώνα. Ο Πάουκ είναι στον Βλάνταν Ήβιτς, ο οποίος μένει με 10. Ο Ήβιτς έχοντας την κάρτα έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Εδώ ο Πάουκ χάνει έναν παίκτη, μένει με 10. Και τα πράγματα δυσκολεύουν.
με την αποβολή. Εδώ ξανά. Βρίσκει πόδια. Ο Ήμις. Θα γίνει. Σέντρα για το Ρόμενταλ. Γυρίζει την μπάλα πίσω, δυνατό σου. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Πάλι ο Μυραλάς. Στο 72. Έχει απίστευτα τελειώματα ο Βέλγος. Βάση που ασφαλώς θα ξαναδούμε. Δεύτερο γκολ του Μυραλάς. Σημερινό παιχνίδι. 22 τα γκολ για τον Ολυμπιακό. Και 7 ο Μυραλάς στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε ξανά εδώ. Ο Ρόμενταλ γυρίζει την μπάλα πίσω. Αμέσως δυνατό σουτ από τον Κέβιν Μυραλάς. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κρέσιτς. Ασίστα από τον Ρόμενταλ. Πάσα για γκολ. Είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ενώ να πάμε στον Τάσο Θαμπουλή. Ενώ ξαναβλέπουμε από άλλη κάμερα το δεύτερο γκολ Κέβιν Μυραλάς στο παιχνίδι. Εδώ κλέβει ο Ρόμενταλ από τον Μαλεζά. Παίρνει στην περιοχή ο Ρόμενταλ, πασάρει σιπτά. Ο Κρέσις βγαίνει από την εστία του, το πλασάρισμα. Αλλά η μπάλα δεν καταλήγει στα δίκτυα. Έσω έρχεται ο και ο Μαλεζάς πάνω στη γραμμή. Θα διώξει την μπάλα. Που έκανε ο Φουστέρ εδώ. Από την πάσα του Μυραλάς ο οποίος ήταν. Ψηλός όμως Κρέσις, κοίταξε. Και εδώ δεν μπορεί να μπλονζάρει. Βλέπει ότι έρχεται ο Φουστέρ. Φουστέρ του περνάει την μπάλα κάτω τα πόδια. Μυραλάς θα παραχωρήσει κόρνερ. Καλή εμφάνιση από τον Ουρτάδο στο παιχνίδι. Σε δύο ρόλους. Για να δούμε τούτου. Ζητάει πάσα ο Ρόμενταλ, θα πάρει την μπάλα, σουτάρει δυνατά. Η μπάλα στα δίχτυα, είναι το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Από αυτή την εξαιρετική κίνηση του Δανού. Να ζητήσει την μπάλα στον κενό χώρο. Και να πετύχει το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Είχα πει για τον Ρόμενταλ, αλλά... Η είσοδος του, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Νίκος Παγιωτέλης, βελτίωσε την εικόνα του εδώ Ολυμπιακού. Εδώ δεν υπάρχει offside. Πολύ ωραία η πάσα του Δουντού. Και κλειστή γωνία. Ένα τράβηγμα. Θα νικήσει τον Κρέσιτς. Είναι το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Μαλεζάς είναι που αισθάνθηκε ένα τράβηγμα την ώρα που πήγε να αντιμετωπίσει τον Ρόμενταλ. Βλέπετε, έπεσε το έδαφος και είναι ακόμη ο Μαλεζάς πεσμένος, ενώ βλέπουμε τον γκολ του Ρόμενταλ που δημιούργησε το 2-0 με την πάσα στον Μυραλάς και εδώ ο ίδιος εκτελεί για το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ παίζοντας θετική συνεργασία του είναι. Ρόμενταλ και από την κλειστή γωνία, κοιτάξτε, πέρασε την μπάλα, της έδωσε όσο φάλτσο χρειαζόταν για να περάσει δίπλα από την κάθε δοκό. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 9 στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Μυραλάς με τον Σακελαρίου. Offside. Το Ρόμενταλ. Ρόμενταλ. Θα πάρει την μπάλα. Πασάρει πίσω. Δυνατό σου. Πάλα μόλις out από το Φουστέρ.